Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα που καλύπτει χρονικά την περίοδο 2000-2008, έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αποκτήσει σύγχρονες βασικές υποδομές, να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητά της, να τονώσει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και παράλληλα να προωθήσει μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων που της επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες και τις προκλήσεις των δεκαετιών που έρχονται. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έργα γίνονται σε όλη την Ελλάδα και αφορούν όλους μας. Όλα αυτά τα έργα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και βελτιώνουν το επίπεδο της ζωής μας. Η αλλαγή φαίνεται στα απλά πράγματα, στην καθημερινότητά μας. Στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκαν πολλά και σημαντικά έργα, τόσο από το ΠΕΠ, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όσο και από τα προγράμματα των Υπουργείων. Ας δούμε από κοντά ορισμένα από αυτά. Βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στον αυτοκινητόδρομο Παθέ και τον διανύουμε κατά μήκος της Θεσσαλίας. Ένα τεράστιο οδικό δίκτυο είναι κάτω από τα πόδια μας. Μήκους 110 χιλιομέτρων από τους Αγίους Θεοδόρους Μαγνησίας μέχρι τον Ευαγγελισμό της Λάρισας. Μια διαδρομή που σήμερα πλέον διανύεται σε 50 λεπτά με άνεση και αυξημένη οδική ασφάλεια. Ένα σημαντικό έργο για το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι και η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Λαρίσης Τρικάλων. Χαρακτηριστικό σημείο αποτελεί πλέον η έξοδος από την περιφερειακή οδό των Τρικάλων προς τη Λάρισα, όπου με τη νέα χάραξη της Εθνικής Οδού καταργήθηκε η διέλευση των αυτοκινήτων μέσα από τον οικισμό του Μεγαλοχωρίου. Η αξιοποίηση του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου από την πολιτική αεροπορία συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Συνεργασίες που έχουν γίνει στον κρατικό αερολιμέα Νέας Αγχιάλου είναι το νέο δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών και η επέκταση του τροχοδρόμου. Γίνονται αυτή τη στιγμή εργασίες του νέου αεροσταθμού, ο οποίος προβλέπεται να τελειώσει το Μάρτιο με Απρίλιο του 2009. Όλα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντελεί πάρα πολύ αυτό στην ανάπτυξη τουρισμού στην περιοχή. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται για φέτος, θα είναι από Αγγλία, από Ολλανδία, από Αυστρία. Και προβλέπεται να έχουμε πτήσεις από τη Γερμανία, που πρώτη φορά γίνεται το γεγονός στην περιοχή μας. Από εδώ, από τον αερολιμένο, εξυπηρετούνται κάλλιστα 5 νομοί και το όφελος το οποίο θα έχουμε όλοι αυτοί οι νομοί θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης τουριστών στην περιοχή με σαφή αποτελέσματα για όλο τον κόσμο. Το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Σκιάθου είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας και δημοπρατήθηκε στις αρχές του 2005. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης επεξεργασίας λοιμάτων του Δήμου μας είναι 26.000 ισοδύναμος πληθυσμός. Αν σκεφτεί κανείς ότι συνδυάζεται η λειτουργία αυτής της εγκατάστασης με την αντίστοιχη που υπάρχει στην περιοχή των Κουκουναριών της Σκιάθου, ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό η προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του νησιού μας. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Χάδα στη θέση Κιόσκη συμβάλλει στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος σε μια ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας. Είναι ο χώρος ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων. Είναι ένας χώρος έκτασης 180 στρεμμάτων, το οποίο αποτελείται από επάλληλα τραπεζοειδή αναχώματα συνολικού μήκους 3.500 μέτρων. Η ιδιαιτερότητα του χώρου είναι ότι γειτνιάζει με τις εργατικές κατοικίες του ΟΕΚ, ενώ από την άλλη πλευρά ρέει η κήτη του Ποινίου ποταμού. Το αισθητικό αποτέλεσμα θα είναι τέλειο με την ολοκλήρωση της φύτευσης, όπου θα δουν και ορατά αποτελέσματα οι κάτοικοι. Το χώρο αυτό ήρθαμε πριν 2 χρόνια με 80 μαθητές. Αυτή τη στιγμή οι μαθητές είναι 400. Στο σχολείο μας υπάρχουν τομείς γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, εφαρμοσμένων τεχνών, υγείας και πρόνοιας, δομικών έργων. Στον ίδιο χώρο συστηγάζεται και η Επαγγελματική Σχολή Τρικάλων. Από το 2004 λειτουργεί στα ΤΕΗ Καρδίτσας το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου Επίπλου. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΗ Λάρισας, που εδρεύει στην Καρδίτσα, είναι ένα νέο τμήμα και είναι ένα από τα δυναμικότερα του ΤΕΗ Λάρισας.
Έχει καταφέρει να φέρει σε σύνδεση την πράξη με την παραγωγή και έχει εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση στους σπουδαστές σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. 95% από αυτούς δεν βρήκαν το παραμικρό εμπόδιο στο να βρουν απασχόληση. 7 στους 10 σπουδαστές μας, πριν ακόμα πάρουν το πτυχίο τους, έχουν βρει επαγγελματική αποκατάσταση. Από το 2007 λειτουργεί στο Βόλο η νέα σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα της πόλης. Το νέο νοσοκομείο Βόλου εντάχθηκε στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2007. Είναι ένα νέο νοσοκομείο δυναμικότητας 300 κλινών. Διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού, μια υπερσύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας με 8 κλίνες. Διαθέτει όλες τις κλινικές που απαιτούνται για ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στον νομό Μαγνησίας. Μια δομή ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας λειτουργεί στην περιοχή Αλιβερίου Μαγνησίας, το Ιατροκοινωνικό Κέντρο ΡΟΜ. Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο αποτελεί ένα σύνολο υπηρεσιών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας που γίνονται στο Αλιβέρι, στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, όπου κατοικούν οι περισσότεροι Ρώμηδες της περιοχής. Ο στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των πολιτών τσιγκάνικης καταγωγής. Ειδικότερες δράσεις του προγράμματος είναι η κοινωνική φροντίδα, ενέργειες προαγωγής της υγείας, όπως και η δημιουργική απασχόληση στα παιδιά. Ένα αρχαίο θέατρο ανακαλύφθηκε και αποδόθηκε στην πόλη της Λάρισας. Εδώ ήταν η αγορά της Λάρισας. Υπήρχαν καταστήματα, πολυκατοικίες, το ρολόι της πόλης και ο δρόμος που περνούσε πάνω από το μνημείο. Με τις ανασκαφές που κάναμε, αποκαλύφθηκε το μνημείο σε όλη τη μεγαλοπρέπεια. Οι χρηματοδοτήσεις ήταν κατά καλές από το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Είμαστε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και αυτό το αρχαίο θέατρο νομίζω ανάδειξε με κάποιο τρόπο αυτή την περιοχή ακόμα περισσότερο. Το θέατρο έχει γίνει ήδη αποδεκτό από την κοινωνία της Λάρισας. Πάρα πολύ σύντομα, πιστεύω μέσα στην άνοιξη, να επιτρεπεί μερική επισκεψιμότητα ανθρώπων στο μνημείο και θέατρο των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες που έχουμε προβλέψει για κάτι τέτοιο. Η περιοχή είναι αναβαθμισμένη και όταν θα ολοκληρωθεί το μνημείο θα είναι ακόμα περισσότερο. Το φράγμα Λιβαδιού λειτουργεί σαν ένας ταμιευτήρας νερού, ο οποίος συγκεντρώνει 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού, το οποίο μεταφέρεται με έναν αγωγό 8 χιλιόμετρων για να αρδεύσει 5.000 στρέμματα της περιοχής Λιβαδιού. Τα τελευταία χρόνια στο νομό Λάρισας υλοποιήθηκαν 16 παρόμοια έργα ταμίευσης νερού, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από την λειψιδρία. Βρισκόμαστε στα Φάρσαλα, στο σταθμό διανομής φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο είναι μια νέα μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον και είναι και εύκολη στη χρήση. Σε σχέση με τις ποιες εργασίες γίνανε στην περιοχή της Θεσσαλίας, θα ήθελα να αναφερθώ ότι υπήρχε χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 70% στα δίχτυα τα οποία κατασκευάστηκαν Λάρισα, Γιάννολη, Βόλο, Νέα Ιωνία και Αγρία και στις δύο βιομηχανικές περιοχές Λάρισας και Βόλου. Η ΕΠΑ Θεσσαλίας καθώς και η ΔΕΣΠΑ επεκτείνουν το δίκτυο στη Δυτική Θεσσαλία, στις πόλεις Καρδίτσα και Τρικάλων. Εκεί γίνεται ένα δίκτυο υψηλής ποιής 72 χιλιόμετρων που εκτελείται από τη ΔΕΣΠΑ και μέσα στο 2008 θα έχει αέριο και η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Σε μια περιφέρεια όπως η Θεσσαλία, η οποία καλείται σήμερα να αξιοποιήσει την καινοτομία ως βασικό εργαλείο της ανάπτυξης της περιοχής αλλά και της εξωστρέφειας της οικονομίας της, ποια είναι η κληρονομιά που αφήνει το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης? Πέρα από τον πόλο καινοτομίας, το τεχνολογικό πάρκο, το ΚΕΤΕΑΘ, χρηματοδοτήθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, έγιναν πολλά ερευνητικά προγράμματα, δημιουργήθηκαν οι υποδομές για τη διάδοση της χρήσης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε με βεβαιότητα να μπορούμε σήμερα να σχεδιάσουμε το μέλλον της περιφέρειας, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την καινοτομία προς όφελος της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, πέρα από τις βασικές υποδομές, στήριξε άμεσα και την επιχειρηματική δραστηριότητα με διάφορες δράσεις του, δίνοντας έμφαση στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία. Στήριξε τους νέους γεωργούς και τις επενδύσεις στο γεωργικό τομέα.
συνέβαλε στην ανάπτυξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών. Με τα προγράμματα κατάρτισης του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, καταρτίστηκαν στη Θεσσαλία περισσότεροι από 14.000 εργαζόμενοι, άνεργοι, παλινοστούντες. Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης βοήθησε τη γυναική απασχόληση με σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων τα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, δημιούργησε δομές όπως τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στήριξε τη διάδοση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έφερε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας δημιούργησε 114 δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες εργάζονται 450 άτομα και ωφελούνται περισσότεροι από 3.500 συμπολίτες μας. Με τόσα πολλά έργα δημιουργήθηκαν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Και αυτά ήταν ορισμένα από τα έργα του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης στη Θεσσαλία. Σήμερα το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ολοκληρώνεται με επιτυχία. Η αναπτυξιακή προσπάθεια όμως κορυφώνεται πλέον με το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013. Με πόρους 39,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 80% των οποίων πάει στην περιφέρεια. 7 επιχειρησιακά προγράμματα με αντικείμενο περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη, ενίσχυση προσπελασιμότητας, ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, ψηφιακή σύγκληση, διοικητική μεταρρύθμιση, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση και 5 περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και το ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Υπήρου. Ειδικότερα στη Θεσσαλία, μόνο μέσα από το νέο ΠΕΠ κατευθύνονται εθνικοί και κοινοτικοί πόροι ύψους 604 εκατομμυρίων ευρώ, πέραν από τους πόρους που θα αξιοποιηθούν από τους φορείς της περιφέρειας από τα επιχειρησιακά προγράμματα των Υπουργείων και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και αλίας. Οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε τρεις άξονες προτεραιότητας. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας, 142 εκατομμύρια ευρώ. Ψηφιακή σύγκληση και επιχειρηματικότητα, 122,7 εκατομμύρια ευρώ. Αηφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, 327,9 εκατομμύρια ευρώ. Με τους πόρους και το σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013, δίνεται η δυνατότητα στη Θεσσαλία να ολοκληρώσει την αξιοποίηση της θέσης της στο μέσο του βασικού αναπτυξιακού άξονα της χώρας και να καταστεί ένας δυναμικός περιφερειακός αναπτυξιακός πόλος. Να δώσει έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αξιοποιώντας την πολιτιστική της ταυτότητα και το φυσικό της περιβάλλον και να ενισχύσει την επιχειρηματική της ανταγωνιστικότητα, επενδύοντας στην καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό. Με το ΕΣΠΑ, η Ελλάδα γίνεται πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφής, δίνοντας υψηλή προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει. Χάρη στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην προσπάθεια και τη συμμετοχή όλων μας όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης δόθηκε η δυνατότητα στη χώρα μας να υλοποιήσει σημαντικά έργα σε όλες τις γωνιές της ελληνικής γης, σε όλους τους τομείς. Με το ΕΣΠΑ, η χώρα μας μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των καιρών και του διεθνούς ανταγωνισμού. Να δώσει προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην Ελλάδα του αύριο. Τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2000-2006. Ένα πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επιτυχία. ΕΣΠΑ 2007-2013. Μια νέα εποχή ξεκινά. Αφορά ολόκληρη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες. Για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Για την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.